Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 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 Είμαστε εδώ με παιδιά. Εδώ πίνω και γάλα. Α, ναι. Με παιδιά, σκυλιά, γατιά. Τι είναι ορτάζουσα. Η οποία σήμερα σήμερα είναι 13 ετών και απόψε θα κάνουμε live. Mm. Για να γιορτάζουμε τα γενέθλια της γογούλας. Mm. Θέλατε να βάλουμε και τη, και τη γατούλα στο πλάνο. Αφού yeah. ο Λάκης. Να και η γατούλα στον πλάνο. Βάλαμε ένα βίντεο. Right. <laughs> Όταν είναι ο Λάκης στο δωμάτιο, η γατούλα μπαίνει στο κάριερ. Και σημειώστε ότι έχει μαξιλάρι με foam η γατούλα. Ναι. Ναι. Και τώρα κοιτούνται με το λάκι. Να δεν βλέπετε καλά, έχουμε και το λάκι εδώ που κοιτάει τη γατούλα Λοιπόν, τέλεια φάση. Ο λάκι στο κρεβάτι του. Πήγαινε στο κρεβάτι σου, σε παρακαλώ πολύ. Να μην είσαι ένα σκύλο παραβατικό. Γιατί... Πήγαινε εκεί αγκαλιά με την κοκό. Γιατί έχει, έχει, έχει Με τη γάτα. Για διάφορους λόγους. Γιατί... Γιατί η γάτα άμα το βλέπει κάνει σαν πως και βλέπει το μεγαλύτερο Γιατί... της εχθρό. Γιατί... Α, τώρα αγκαλιάζεται με την κοκό. Έλα γάτα, ήρθε η ώρα να πάθεις τρέλα. Η μαμά σου αγκαλιάζει άλλο παιδί. Εδώ βλέπετε ότι με μια ενεργή παιδό σκύλο γάτο μητέρα. Και που έπεσε στους βράχους. Λοιπόν, έχουμε unboxing. Ήρθε αυτό, το οποίο νομίζω ξέρω τι είναι, χωρίς να είμαι σίγουρη. Το άλλο από κάτω ξέρω τι είναι, ε? θα δείτε το άλλο από κάτω. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι... Περιμένουμε κάτι από τη σωτηρία, δεν ξέρω αν είναι αυτό από τη σωτηρία. Α, όχι. Όχι, ναι! Όχι, δεν είναι από τη σωτηρία. Είναι νεαρός αυτός. Γεννή. Ο Παύλος Γιώργης γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως τα Ιωάννινα, ο Βόλος και τα Χανιά. Μήπως ήταν η γονείς του στρατιωτικοί ή ένας γονιός του. Ενώ φίτησε το, στο τμήμα της Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ασχοληθεί επίσης με το θέατρο, το πιάνο και την ιστιοπλοεία. Εντάξει. Μία από τι μεγαλύτερε του αγάπη είναι ταξίδια. Μέχρι στιγμή έχει βρεθεί σε πάνω από 60 χώρε. Και γεννήθηκε το 1992. Πόσο χρόνο είναι, Νικόλα, ο Παύλο Γιώργη. 60 χώρε. Πάνω από 60 χώρε. Πόσο χρόνο είναι. Άμα γεννήθηκε το 1992. Και σήμερα έχουμε 2024. 32 ετών. Wow, είναι 32 ετών και έχει, πάει, είχε βρεθεί σε πάνω από 60 χώρε. Και ω αγαπημένου προορισμού, ποιε χώρε ορίζει. Oh, αγαπημένου προορισμού ορίζει το Μεξικό ah. στη Λατινική Αμερική και τη Σκωτία. Mm. Η Σκοτία είναι πάνω από την Αγγλία. Mm. Πρέπει να πάμε στη Σκωτία. Στο Μεξικό βαριέμαι να πω τόσο ταξίδι. Να σου πω κάτι. Αγάπη μου. Η Σκωτία δεν, δεν είναι. πως Με... ένα λεπτό. Δύο λεπτά. Δύο. Ναι. Είναι. Η Σκωτία είναι μέρο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θέλει να γίνει ανεξάρτητη χώρα. Δεν ξέρω. Δεν είναι χώρα, έτσι δεν είναι πανό. Νομίζω θέλουν οι Σκότσε η ανεξαρτησία. Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό το όνειρο είναι τα νησιά τη Μικρονησία, τη Μελανησία και τη Πολυνησία. Μικρονησία, Μελανησία και Πολυνησία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συγγραφέα στα μέσα κοινωνική δικτύωση, Instagram και Facebook. Στο Instagram μου στείλει το αγόρι. Μου στείλει και η Μέρκελ, το οποίο δεν το διάβασα. Τη είπα: Στείλε μου το βιβλίο. Λοιπόν, 59,5 χώρε και το πιγκλόι. Θα σα διαβάσω τα περιεχόμενα. Και είναι του 2024. Εκδόσεις ο Σελότο. Είναι ωραίε οι εκδόσει ο σελότος, Έχουν παραμύθια κυρίω. Λίγα λόγια για το πριν. Η απόσταση των πιγκουινικών κεφαλιών από την κορυφή μια εκκλησία και τα χλάδια στο νερό. Γερμανία. wow, πρέπει να είναι ωραίο το τον Νικόλα, το διαβάσουμε. Ναι. Μόνο σου να το διαβάσω εγώ. Ναι, Μόνο σου. <laughs> σου. Διάβασε μα εδώ τι λέει παρακάτω το. Εδώ. Ναι. Πάμε τρίτη τάξη. Ο Νικόλα τελειώσει τη Δευτέρα τάξη. Αρκετή. Αμόρφη και. Τρεμάμενοι ορίζοντε, πλάι σε χρωματικέ επαναλήψει, Ελβετία. Α, είναι ταξιδιωτικό βιβλίο. Wow. Γενικοί κανόνε τοποθέτηση κάστρων και ανθρώπινα δόντια, Λιχτεστάιν. Λοιπόν, η απόσταση των πιγκουινικών ναι. κεφαλιών από την κορυφή μια εκκλησία και τα χαλάδια στο νερό πρέπει να είναι ωραίο. Η Γερμανία, λέει, ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό από τη στιγμή που εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα. Περί να αναφέρω πω καθώ οι ταξιδιωτικέ μου εμπειρίε σε άλλε χώρε ήταν σχεδόν ανύπαρκτε τότε, ο ενθουσιασμό που ένιωθα ακόμη και για τι πιο μικρέ λεπτομέρειε μπορεί να φαίνεται δυσανάλογο των ερθισμάτων σε πολλού αναγνώστε. Εικόνε όπω η αψεγάδια στη ομορφία τη ασφάλτου σε σχέση με του ελληνικού δρόμου, οι νέε και διαφορετικέ μορφέ των ανθρώπινων κατοικιών, εσεί δεν πήγατε Γερμανία ακόμη. Εγώ και Μαμπά έχουμε πάει, θα πάτε όμω. Καπάτε γιατί. Τι! Όχι τώρα. Δεν μ' αρέσει. Πώ ξέρει ότι δεν σ' αρέσει μια χώρα δεν έχει πάει. Τι είναι, παιδί μου. Όχι τώρα. Εσύ και ο μπαμπάς πήγατε. Εγώ πήγα το 2007 και Α. ο μπαμπάς ζούσε στη Γερμανία από. Πότε πήγε πάνω στη Γερμανία. Από το 2008 μέχρι το 2011. Δεν πήγαμε μαζί. Δυστυχώ δεν είχαμε γνωριστεί τότε. Αλλά ευτυχώ που δεν γνωριστήκαμε τότε γιατί θα υπήρχατε εσεί. Το καταλαβαίνει αυτό. Γιατί είναι ένα φαινόμενο. Um, Πώ το λένε, Σερεντίπητη. <σχεδιά> Ήδη <Ήδια> το. το, <σχεδιά> το... <σχεδιά> Α, λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλετε να το δούμε <σχεδιά> κάποια άλλη στιγμή. <σχεδιά> θέλετε <σχεδιά> να πάρω και συνέντευξη αυτού του συγγραφέα. Μαρούλια, άγνωστα λαχανικά και θρησκευτικά γάλματα Κίνα. Άρα, φέρετε τον ωραίο αυτό που γράφει. Πολλά χατσαπούρια και μία αλήθεια. Γεωργία. Γουάω. Wow. Γιατί παγώνουν <σχεδιά> λίμνε. <σχεδιά> Αρμενία. Όταν το ανθρώπινο περιβάλλον ξεπερνά το φυσικό, Ολλανδία. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον βιβλίο αυτό. Η βορειότερη πόλη του κόσμου και τα πλήθη των Πουφ. Σβάλμπαρτ και Γιάν Μάγεν, Νορβηγία. Wow. Αυτό το βιβλίο θα θέλει σίγουρα να το διαβάσει αυτό ο φίλο από το κανάλι που έπαιρνε ταξίδια. Αν οι θαλάσσινοι ελέφαντε έπαιρναν τα πυγγλού, Κύπρο. Λοιπόν, θέα, θα σα διαβάσω το κομμάτι για την Κυπρό. Να δούμε τι λέει. Ναι, ναι. Είναι στη σελίδα 268. Είπαμε είναι το βιβλίο του Παύλου ναι, Γεώργιζα. 59,5 χώρε και το πιγκλού. Όχι πιγκλόι, και το πιγκλού. Ναι, μωρό μου. Καιρό να διαβάσω βιβλία και διαβάζω τόσο σιγά. Ναι, αλλά τώρα που θα πάμε στην τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου και που θα ξεκινήσουμε ξανά την αναγνώση, θα διαβάζεις νεράκι. Πάντως, βελτιώθηκες πάρα πολύ πέρσι. Πάρα πολύ. Έμα και... πρέπει να διαβάσει το βιβλίο για να μαθήσει. Η μέρα που βρέθηκα στην Κύπρο ήταν και η μέρα που έκλεισα τα εισιτήριά μου. Ένα ταξίδι κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή. Είχα μονάχα μερικέ ώρε για να συγκεντρώσω όλε τι απαραίτητε πληροφορίε σε σχέση με το πού θα έμενα, τι θα έβλεπα, πώ θα πηγαίνα στο κάθε μέρο, πόσο χρόνο θα χρειαζόμουν γι' αυτό και όλα τα σχετικά. Να με ρωτήσει κάτι. Να αυτό είναι Έλληνα. Ναι, είναι αφού λέει ότι γεννήθηκε στην, Ελλάδα. στην Αθήνα, yeah. μεγάλωσε σε διάφορε πόλει τη Ελλάδα όπω τα Ιωάννη, ο Βόλο και τα Χανιά. Ε, νομίζω πρέπει να έχει πατέρα στρατιωτικό ή μητέρα στρατιωτικό, ή γονεί στρατιωτικού. Yeah. Λοιπόν. Δεν θα είχε ας πούμε νόημα να κλείσω μία πτήση. Φεύγει ο σκύλος από τη γάτα. Δεν θα είχε ας πούμε νόημα να κλείσω μια πτήση για ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι ένα Σαββατοκύριακο στην λόγο Πόλη ισούται μονάχα με τα 20 λεπτά μιας ταινίας. Όταν βάζουμε να δούμε μια ταινία, καλό είναι να τη βλέπουμε ολόκληρη. Εκτό φυσικά και αν πρόκειται για εκείνε τι τρει ώρε που πιάνετε όλο σου το είναι στο κάθισμα, για να το πω ευγενικά, όλο σου ο κόλο θέλει να όλο σου το είναι. Αν σχεδιάζω να επισκεφθώ έναν τόπο, θέλω να έχω και τον αντίστοιχο χρόνο που αυτό απαιτεί. Βέβαια, τη λέξη συνήθω την τόνισα επίτηδε, να ξέρετε, αφού συχνά αναγκάζουμε να προσαρμόζουμε στα πλαίσια τη επιτρεπόμενη ελευθερία του σύγχρονου κόσμου, η οποία αφήνει ελάχιστα περιθώρια χρονικών ανέσεων. Έχω να σου δώσω θερμά συγχαρητήρια για τα ελληνικά σου και τη γραφή σου, τη σύνταξή σου και τη γραμματική σου mm -hmm. και τον όμορφο τρόπο που γράφεις. Όπως δηλαδή συνέβη και με την Κύπρο. Μόνο δύο μέρες πέρασα στο νησί. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε γενικές γραμμές θα περιφανευτώ ταπεινά και διακριτικά από παραπάνω κανόνας να Η δεν είναι νησί. Η σκοτία είναι νησί, ρωτάει ο Νικόλας Πανό ψάξτε το νομίζω. Ναι, είναι νησί. Δεν ξέρω, εγώ μια γεωγράφη το κορίτσι. ψάξτε το ρε πάνω. Ξέρω, ξέρω. ξέρω ότι είναι μέρο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δεν ξέρω αν είναι νησί. Μπορεί να είναι νησί. Η ίδια κατάσταση ισχύει και με τα χρήματα. Έχω το απαραίτητο ποσό ώστε να αποφεύγω καταστάσει όπου θα πρέπει να επιλέγω ανάμεσα στην επίσκεψη ενό μουσείου και την αγορά μια μπανάνα. Ή άντε, οι μπανάνε είναι ευθυνές, θα μου πείτε, άρα στι κάνουμε τέσσερι. Ή μάλλον τρει, γιατί τι βαριέμαι. Τέλο πάντων. Α, ωραία, γράφει αυτό, Τέλο πάντων, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έρχεται ψάχνοντα. Ευτυχώ οι άνθρωποι έχουν κατασκευάσει ένα εξαιρετικό εργαλείο με το όνομα ίντερνετ, το οποίο χρησιμοποιώ εκτενέστατα για τούτον τον σκοπό. <σχελίου> αφιε... Λίω, και εσύ, ε, αφιερώνοντα κάθε φορά μπόλικες ώρες ώρε μπροστά στον υπολογιστή, προκειμένου να δω τι αναγκαίε πληροφορίε και να κλείσω και ένα δυάρες. ταξίδι. <σχελίου> ναι. Και αν όλα αυτά σα μοιάζουν μέχρι στιγμή αυτονόητα, εδώ είναι που έρχεται το δυσκολότερο κομμάτι τη οργάνωση, εκείνο που καθίσταται μείζονο σημασία πρωτού πάρω την απόφαση να βρεθώ σε ένα νέο κράτο. Λοιπόν, 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 πάμε να δούμε τι λέει για την Κύπρο. Μάλιστα. Ελέ, κάθε... Α, Παναγία μου, τι λέει για την Κύπρο. Ελέ, είναι πολύ... Κάθε φορά που εκφράζω μια όχι και τόσο θετική γνώμη για έναν τόπο, νιώθω άσχημα. Συνεπώ, νιώθω άσχημα και τούτη τη στιγμή. Λέγοντα ότι η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αγαπημένες μου χώρες τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της ομορφιάς ναι. Και, ανάγκη. Τέτοια... και μας έστελε στο βιβλίο 59,5 χώρες και το πιγκλού Παύλο Γεώργιζα για να μας πεις ότι η Κύπρος δεν είναι όμορφη Δεν ήξερε πού να πας αγόρι μου Γιατί εμεί χθε πήγαμε σε κάτι μέρη, μας σε κάτι μέρη. Τέλεια, Τέλεια. Βεβαίω θα πούμε Πήγαμε, πήγαμε στην σε... Πάφο. στην Πάφο Στην πάφο. Στην Με πάθο. Ο Χριστός και η Παναγία είναι τέλεια. Να σου πω κάτι. Ναι, μωρό μου. Mm. Mm. Ε, 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 ε. Πες. για να πιω λίγο καφέ, Πε, Μπορείς να σκεφτείς. Ε, τώρα πίνει τη σοκολάτα του την πρωινή. Ναι. Ε, ε. το κακάο του, πες μου μωρό μου. Το ξέρα. Θα το θυμηθείς. Έχεις αρχίσει να γίνεσαι 100% παιδί μου και γιατί και εγώ ξεκινώ να πω κάτι και μην το ξεχνάω. Λοιπόν. Αναγνωρίζω φυσικά. τώρα το θυμήθηκα. Εγώ είχα κάτι τέτοια ανάγνωση στο σχολείο. τέτοια βιβλία. Είχε, ναι, είχε. Ναι, είχε αυτό που ήταν. Είχε ένα βιβλίο που πήγαιναν και έκαναν εξερευνήσει κάτι παιδάκια. Κάτι τέτοιο. Ναι, mm. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Αναγνωρίζω φυσικά ότι η αναζήτηση του ωραίου συχνά έχει δευτερεύουσα σημασία. Ωστόσο, με δεδομένο ότι στην Κύπρο δεν αντίκρισα κάτι υπερβολικά όμορφο ή έστω δυσέβρετο, δεν κατάφερα να σχηματίσω διαφορετική εντύπωση. σω βέβαια να φταίει και η περίοδο που έκανα αυτό το ταξίδι. Αν δεν είχα μεσολαβήσει τόσα άλλα κράτη και τόσε άλλε εικόνε, πιθανότατα να μην παρουσίαζα τα πράγματα με τέτοιον τρόπο. Επίση, είναι σημαντικό να τονίσω πω η παραμονή μου διήρκησε μονάχα δύο ημέρε, γεγονό που καθιστά τη σφαιρική μου εικόνα κάθε άλλο παρά σφαιρική. Δεν είναι σφαιρική, είναι τετράγωνη. Δεν είναι. <σχει> Όσο διαβάζετε παρακάτω γραμμέ, καλύτερα να σκέφτεστε ένα δυσδιάστατο πολύγωνο με τρύπε, σχεδιασμένο την ώρα που το στυλάφινε τα τελευταία του ξεψυχισμένα ίχνη μελάνη στο χαρτί. Είσαι, είσαι λογοτέχνη, σα <σχει> Επισκέφτηκα τρει πόλει: τη Λάρνακα, την Κερίνια και τη Λευκοσία. Α, μπράβο, δεν πήγε στην Πάφο. <σχει> <σχει> δεν πήγε στην Πάφο. Δεν πήγε στην πάφο που πήγαμε εμεί χθε. Που είναι δύο ώρε από το χωριό μα. Με... Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τα βίντεο και θα βάλουμε αποσπάσματα από το χθεσινό μα ταξίδι. Και θα συνεχίσουμε. Σα σας δείξαμε και το footage από ορισμένα σημεία που πήγαμε στην Παφό χθες, όχι από όλα. Πάμε. Καμιά τους δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Η μεγάλη παρελαϊκή λεωφορώ στη Λάρνακα με τους φινίκες και τη θέα στην Αχανή με Ανατολική Μεσόγειο που κανένας βράχος και κανένα νησί δεν διέκοπτε την επίπεδη μορφή του γαλάζου ήταν σίγουρα αρκετά ευχάριστη και περπάντημα και χαλάρωση. Αν όμω την άφηνε πίσω και μένει στο εσωτερικό τη πόλη. Έμα ενδιαφέρει τη λέγεται Λαρνακά. Έμα ενδιαφέρει. Παρακάτω. Η κατάσταση στη Λευκοσία ήταν καλύτερη. Σου αρέσει η Λευκοσία καλύτερη από τη Λαρνακά. Αγόρι μου. Η πρωτεύουσα τη Κύπρου διέθετε το μεγαλύτερο ρυθμό γραφικών κτηρίων σε σχέση με οποιαδήποτε στιρίων. άλλη πόλη στη χώρα. Γραφικών κτηρίων. Γράφει γραφικά πράγματα. Και θα γίνω γραφική. Ναι. Με αστεία. Δεν είναι ωραία να είμαστε αστεί. Πλάκα δεν έχει. Δρόμοι ολόκληροι καλύπτονταν από χαριτωμένε κατοικίε σε ποικίλε αποχρώσει του λευκού του καφέτι και τη όχρα. Πού τα είδε αυτά. Πού πήγε, ρε. Τα έχει ζησει αυτά στη λευκοσία. Ε, εγώ όχι. Ορισμένε από αυτέ διέθεταν μάλιστα και εξώστε με πράσινα κόκκινα ξύλινα παραθυρόφυλλα και πόρτε αντίστοιχου χρώματο που χάριζαν στο χώρο μια φιλόξενη ζεστασιά. Δυστυχώ όμω, ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, η μορφιά του παρελθόντο χανόταν επανειλημμένα, πλέον σε σύγχρονα κακόγου στα χτίρια, κατηθιστώντα τη συνεχή με μορφία αδύνατη. Mm -hmm. Τι ωραιότερε συνθέσει τη συνάντησα στην Κερίνιά, άρα πήγε και στα κατεχόμενα, πήγε στην τουρκοκρατούμενη Κερίνιά. Το μικρό παλιό τη κομμάτι κατέληγε σε ένα κυκλικό λιμανάκι με ένα φρούριο στην άκρη, από που μπορούσε να παρατηρήσει τόσο την ίδια την πόλη. Μην μπορώ να διαβάζω την Κερίνιά στενοχωριέμαι. Στενόχωργε, όχι, γιατί η κυρίνια είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους το 1974 που πόλεμο. πόλεμος. Ωραία, το, το προσπέρνω. Θέλω να... Για την κερινιά. Okay. Το μικρό παλιό τη κομμάτι κατέληγε σε ένα κυκλικό λιμανάκι με ένα φρούριο στην άκρη, όπου μπορούσε να παρατηρήσει τόσο την ίδια την πολεμποψίλα, όσο και την οροσυρά του πενταδάκτυλου στο βάθο. Οι φωτεινέ βουκαμβίλε, τα εστιατόρια με τα θαλασσινά και τα ραγμένα πλοιάρια στέρεμα νερά, έπλαθαν ένα χώρο ιδανικό για εξερεύνηση. Ωστόσο, έξω από το Λιλιπούτο Ιστορικό Κέντρο. Ο κανόνα δεν παρουσίαζε καμιά κάποια εξαίρεση, καθώ τα καλέσετε και ασύμμετρα μοντέρνα yeah, χτίρια yeah. έκαναν και εκεί την εμφάνιση του. Εδώ πήγε στα κατεχόμενα, δεν είσαι στην Κύπρο. Δεν είσαι, δη... στη... δεν είσαι, στην ελεύθερη Κύπρο. Είσαι στα κατεχόμενα. Είναι οι κατακτητέ που κάνουν αυτά. Ναι, Είχα δει ένα βουνό που έχει πάνω τη σημαία. Πενταδάχτυλο, αγάπη μου, ναι. Έχουν τη σημαία του τη Τουρκία, ναι. Είναι... Ήταν, ε... είχα... Ήταν, Το έχουμε δει και εμεί πολλέ φορέ και στενοχωριόμαστε. γίνεται σαν τη σημαία της Τουρκίας. Λοιπόν, να θυμάστε... Προφανώ η δυσάρεστη αντίθεση μεταξύ παλαιών και σύγχρονων οικοδομημάτων δεν ήταν κάτι το καινούριο. σα ίσα συνιστούσε τον κανόνα στον ανθρώπινο κόσμο. σω δηλαδή να γίνομαι άδικο με την Κύπρο. Ναι, γίνεσαι. Και αυτή τη στιγμή θα σου χτυπήσω ένα καμπανάκι που έχει έρθει όλο το δρόμο από τη Νέα Υόρκη. Πού το. Το καμπανάκι μα έφερε ο Βάσο. Το έφερε ένα μεγάλο φίλο του καναγίου. Βάσε από τη Νέα Υόρκη και μα το έδωσε χθε. και ήταν και ο βασικό λόγο που πήγαμε στην Πάφα να το Βάσο. <Kimberly> Τι ωραία που ακούγεται. Okay. <Τι Brazil> <Τι> <γ independEN medieval> και μα <μάλιστα> <Τι> έφερε και αυτό το μαγνητάκι που θα μπει στο ψυγείο. Ναι. Νιου York. <ΣΤι> νέα ναι. Ναι. Ά, τη Νέα Υόρκη. Και όπω ανέφερα προηγουμένω, η αναζήτηση του ωραίου έχει πολλέ φορέ δευτερεύουσα σημασία. Επιπλέον, λόγω τη έλλειψη χρόνου, δεν καταφέρα να γνωρίσω καθόλου το φυσικό τοπίο του νησιού. Ένα τοπίο που φημίζεται για τι παραλίε και τα βουνά του μακριά από τη μετριότητα των αστικών κέντρων. Είδε στι σκηνέ χθε, ήταν μακριά από τη μετριότητα των αστικών κέντρων. Εμεί φυσικά ζούμε σε χωριό, μακριά από την αθλειότητα οποιοδήποτε αστικού κέντρου είτε στον ελλαδικό χώρο είτε στον Κυπριακό χώρο. Εδώ, είναι ναι. τέλειο. Είναι τέλειο το χωριό. Και έχουμε και τρία φεύκα στην αυλή μα. Τρία τεράστια. τεράστια. Και το σπίτι μας είναι αρχαίο, είναι 140 χρόνων. Τεράστα. Τεράστα. Ναι, και είναι χτισμένο με πέτρα και πλυνθάρι και ξύλο. Ναι, τεράστα. και από πάνω έχει κεραμίδια. Και έχει και καλάμια. Καλάμια, όντως. Και ξύλα. Ναι. Χάρη σε έναν ασυνήθιστο λόγο, ή μάλλον εξαιτία αυτού, η επίσκεψη στην Κύπρο ήταν πάντω αρκετά πιο ενδιαφέρουσα από όσο έχω αφήσει να εννοηθεί μέχρι στιγμή. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι χρειάστηκα περίπου δυόμιση ώρε ώσπου να αποφασίσω ποιο είναι ο σωστό τρόπο για να σα τον παρουσιάσω. Επειδή όμω αφενό βαρέθηκα να γράφω και να σβήνω, και αφετέρου προτιμώ να εκφράζω τα πράγματα φθόρμητα, Επέλεξα τελικά να παραβλέψω τι όποιε πολιτικέ ορθότητε και να αναλύσω τι σκέψει μου ακριβώ όπω έρχονται στο πιγκουινικό μου μυαλό. Άχι, πιγκουινικό μυαλό. Τι είναι το Τώρα θα διαβάσουμε να μάθουμε. Έτσι λοιπόν, έχω να πω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ταξιδιού είχε σχέση τόσο με το πρόσφατο παρελθόν τη χώρα, όσο και με τον αντίκτυπο του στην κοινωνικοπολιτική τη πραγματικότητα ολόκληρο το βόρειο τμήμα του νησιού και περί το 1 τρίτο τη συνολική του έκταση τελεί εδώ και μισό αιώνα υποκαθεστώ τουρκική κατοχή. Πέστα. Δυστυχώ το ζήτημα είναι τόσο περίπλοκο, <σχει> ώστε όσε φορέ. Δεν έχω διαβάσει γι' αυτό, εξακολουθώ να δυνατό να το κατανοήσω πλήρω. Θα έλεγε βέβαια κανεί πω κάπω έτσι έχω γενικότερα τα πράγματα στην ανθρώπινη ιστορία. Μια δυσνόητη μάζα συνθήκων πάνω στου οποίου οι άνθρωποι έχουν στηρίξει τον πολιτισμό του. <σχει> Τέλο πάντων, η ουσία εδώ είναι πω η Κύπρο αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα διχοτομημένο κράτο με τη μία του πλευρά να κατοικείται κυρίω από του κοκκύπριου, όχι μόνο του και από κουβαλιτού, έπικου. <Συλίως> και την άλλη κυρίω από Ελληνοκύπριου. Και τι σημαίνει πρακτικά αυτό σαν εικόνα, ότι στη μέση του κέντρου τη Λευκοσία, εκεί που δεν το περιμένει, συναντά μπροστά σου ένα κανονικότατο φυλάκιο ελέγχου, σαν να επρόκειτο να αλλάξει χώρα. Αν δηλαδή, το Ναι, το έχουμε δει και εμεί, ναι. Αν δηλαδή θέλει να περάσει στην απέναντι πλευρά, οφείλει να δείξει το διαβατήριο την ταυτότητά σου ακολουθώντα την τυπική διαδικασία διάσχηση ενό σύνορου. Όταν πήγαμε στην Οδό Λίδρα, εκείνο το βράδυ περπατούσαμε το λάκι και τον πρόδρομο, δεν πήγαμε σε ένα σημείο που ήταν αστυνομική. Και από εκεί και ναι, πέρα. Το ναι, ίδια. ναι, ναι. Το θυμάμαι. Και εκεί πέρα είχε ένα δρομάκι που ήταν τρομακτικό. Ναι. Η πιο παράξενη συνθήκη είναι όμω άλλη. Η διαπίστωση πω οι δύο όψει τη πόλη πράγματι διαφέρουν εντυπωσιακά. Η γλώσσα, το νόμισμα, η θρησκεία, το φαγητό, όλα αλλάζουν. Ακόμα και τα χτίρια μοιάζουν αλλιώτικα. Η νότια πλευρά δείχνει πιο συγχρονική εύπορη, η βόρεια πιο ξεχασμένη και παραμελημένη. Εκεί δε που τελειώνει η καθεμιά, εχθρικά συμπληρωματοπλέκματα ξεπροβάλλουν απέναντι σε βιτρίνε καταστημάτων, πινακίδε που απογορεύουν τι φωτογραφίε, κοσμούν αυλέ κατοικιών, ογκώδει στενεκέδε και τσουβάλια μου. Εμπορώ, εμπορώ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω απόλυτα πώ νιώθει ένα Κύπριο όταν περπατά κατά μήκο των συνόρων εντό αγωγικών στου δρόμου τη Λευκοσία. Προσπαθώ να δω την κατάσταση με βάση τι ποινικουνικέ αντιστοιχίε, αλλά δυσκολεύομαι. Yeah. Είμαι όμω βέβαιο ότι αν οι θαλάσσιοι ελέφαντε εισέβαλαν ξαφνικά σε κάποια πιγκουνική πόλη τη Ανταρκτική, αναγκάζοντα μα να εγκαταλείψουμε τα ποινικού μα, τα συναισθήματα μα θα ήταν ασυγκρήτω δυσά... δυσάρεστα. Πρέπει να δούμε γιατί αυτό λέει ότι είναι ποινικουίνο. Το είδαμε αυτό το βιβλίο λίγο. Θε να δει το βιβλίο 59,5 χώρε και το πιγκλού του Παύλου Γιώργιζα. Μόνο που το κακό ήταν σε αυτό. Μα δεν του άρεσε η Κύπρος, αλλά δεν έχει πάει στην Πάφο, δεν ξέρει και που είναι οι πραγματικέ ομορφιές, το συγχωρούμε. Τώρα τώρα θα κάνουμε unboxing. Τώρα θα κάνουμε unboxing αυτό το άλλο κουτί με βιβλία. Εν τω μεταξύ μας έστειλε και σωτηρία κάποια βιβλία, τα οποία ακόμη δεν ήρθαν σωτηρία μου. Αυτά τα βιβλία τα έχει παραγγείλει η μαμά σας. Τα έχει αγοράσει δηλαδή η μαμά σας. και έχουν έρθει και είναι από που έρθανε ήρθανε από, από την Ελλάδα πως είχε και... έρθει το κοντέινερ μας από την Ελλάδα το κοντέινερ είναι είναι αυτό ένα μεγάλο είναι κουτί. κουτί ένα μεταλλικό κουτί τεράστιο μεταλλικό κουτί που μπαίνει στο πλοίο mm. βλέπετε εδώ πέρα unboxing. Λοιπόν, τα βιβλία τα έχουμε πάρει από ποιο βιβλιοπωλείο που σα έστειλαν και τσάντα. Βιβλία... βιβλία. αξίζει την αγάπη μα. Αγάπη μας. Βιβλιοπωλείο βιβλία. μαλλιάρι παιδεία και είναι κομπάκ. Όποιο θέλει την κομπάκ θα την πάρει. Γατούλα, είδε! Είδε γατούλα. Για γατούλα. Λοιπόν. Α! Oh! Βιβλιοκάρτα, τι είναι αυτό. Βιβλιοκάρτα. Τι είναι αυτό. Α, καλά. Έχει δώρα μέσα. Να το Βιβλία κάρτα. Wow. Λοιπόν, μας έχουν στείλει σελιδοδείχτες. Τώρα θα τα διαβάσουμε όλα. Αλλά... Όχι, θα τα δούμε. Um, ε, κάρτα. Αυτό είναι, είναι το βιβλίο του Eric Fromm, σύμπλεγμα και Ιδιπόδιος μύθος. Ναι, βιβλιοκάρτα λέει. Μου έστειλαν βιβλιοκάρτα ρε παιδιά. Για να, βιβλιοκάρτα μαλλιάρης παιδεία. Τι είναι... Είναι μια κάρτα φαντάζομαι την οποία χρησιμοποιείς κάθε φορά που ψωνίζεις για να παίρνεις πόντους Το βιβλίο να έχεις ή να είσαι του Eric Fromm. Το βιβλίο Φόβος μπροστά στην ελευθερία του Eric Fromm. Και επίσης όπως είπαμε το βιβλίο Διπόδιο Σύμπλεγμα είναι πολύ μικρό η διπόδιο σύμπλεγμα και η μύθο. Και, και μα έστειλαν και δώρο από το βιβλίο Πολύ ο Θα Θέλετε ας... να το ανοίξετε το δώρο. Μα ναι. δώρο. Αγοράσαμε ναι, 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 βιβλία και μα έστειλαν δώρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το είναι hole, παιδιά. Δεν είναι ακριβώ unboxing, είναι hole. Ε, να το σκίσω. Να το σκίσει! Σκίστο! Όχι τη γάτα, το βιβλίο. Όχι τη γάτα. Σκίσε το βιβλίο. Oh. Όχι, το βιβλίο. Oh. Όχι το βιβλίο. Τι είναι αυτό. Oh. Είναι ένα σημειωματάριο. Oh. Λοιπόν, είναι ένα σημειωματάριο. Oh. Έχουν κάνει δώρο ένα σημειωματάριο. Και θα πάμε ταξίδια να γράψουμε και εμείς ότι η πόλη που γεννήθηκε ο κύριος Γιώργης δεν μας αρέσει, Αθήνα, π.χ. Το θες, Νικόλα? Ναι. Ευχαριστώ. Κύριε Πάνο, έμαθες αν η Σκωτία είναι νησί. Σε στείλε φωτογραφία το χάρτη. Όχι, η είναι νησί, Νικόλα. Η Σκωτία είναι ένα μέρος της. Ένα κομμάτι. Καλά, θυμόμαι, όμω όλη η Αγγλία είναι νησί, έχει δίκιο. Η Σκωτία είναι ένα μέρο της... του Ηνωμένου Βασιλείου, ρε Πίπερ, Όχι τη Αγγλία. Η Αγγλία είναι κάτω από τη Σκωτία και κάτω από την Ουαλία. Λοιπόν, απόψε, τι ώρα θα κάνουμε το live γενέθλιο τη κορό μα. Απόψε, έχουμε live τα γενέθλια τη γογό. Συντονιστείτε. Mm. Λοιπόν, μετά που γυρίσαμε το βίντεο, μετά που τα μαζέψαμε, βρήκαμε το email του Παύλου Γιώργη. Αγαπητή Θέκλα, λέγομαι Παύλο και παίρνω την πρωτοβουλία να σου στείλω αυτό το mail μετά από προτροπή μια φίλη που σε ακολουθεί και σε χτιμά. Mm, ελπίζω να είναι okay ο Ενικό. Τώρα το σκεφτήκα αυτό, αφού έγραψα το mail δηλαδή. Γιατί δεν μα παρακολουθά κι εσύ. Για να μην σε ζαλίσω, στέλνοντα ένα κατεβατό μου, μάλλον θα το στείλω ούτω ή άλλω τελικά, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. βασικά, έχω γράψει ένα βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε πριν λίγε ημέρε και κυκλοφορεί κανονικά στα βιβλιοπολία. Το εν λόγω βιβλίο αποτελείται από περιγραφέ ιστορίε 59 διαφορετικών χωρών, τι οποίε επισκέφθηκα, επισκέφθηκα, μέχρι τα 30 μου χρόνια, είμαι τώρα 32. Δεν είμαι κανένα πλούσιο, σχεδόν πάντα ταξίδιβα από συνθήκε ακραία οικονομία, τύπου δεν είχα ψυγείο για 6 χρόνια ή πουλώντα φυστίκια door to door. Anyway, το βιβλίο που λες είχε μια ενιαία υπόθεση, ιστορία, πλήθο ταξιδιωτικών πληροφοριών, αλλά πάρα απ' όλα ελπίζω έναν κοινωνικό χαρακτήρα καθώς γίνεται συζήτηση για διάφορα ζητήματα κοινωνικής φύσης που απασχολούν ή με απασχολούν και εμένα με έντονη κριτική διάθεση. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι πως ο αφηγητής είναι πιγκουίνος, άρα η όλη προβολή των πραγμάτων γίνεται με βάση την οπτική γωνία του συγκεκριμένου πλάσματος. Δεν είναι ωστόσο παιδικό βιβλίο. Έχω επιλέξει τον πιγκουίνο για συμβολικούς λόγους. Μπορεί βασικά να δει την πλήρη υπόθεση και να διαβάσει δωρεάν τι πρώτε σελίδε και γενικότερα να πάρει μια ιδέα μπαίνοντα στη σελίδα του εκδοτικού οίκου Ο ελότο πατώντα εδώ. Αυτό το σύνδεσμο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Εναλλακτικά παραθέτω το story στο τέλο αυτού του mail. Μπορεί ακόμα να τσεκάρει και το site τη πολιτεία ή του Ιανού μεταξύ άλλων. Ήθελα βασικά να σε ρωτήσω αν μπορεί να μου κάνει κάποιο είδου post, story στο Instagram, γενικότερα να υπάρξει κάποιο είδου μικρή προβολή. Δεδομένου ότι δεν είμαι γνωστό και κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ. Μπορώ φυσικά να σου πω πολλά περισσότερα, απλά επειδή είναι ήδη το mail, μεγαλούτσικο, τι απορία έχει, ό,τι απορία έχει, εννοείται πω μπορεί να μου πει. Αυτά σε ευχαριστώ πολύ και σε κάθε περίπτωση με εκτίμηση Παύλο. Το story του βιβλίου. Όταν ο Γιούκη αποφασίζει να αφήσει τη χώρα του, σκέφτεται πω το μεγαλύτερο όνειρο του είναι να επισκεφθεί όλα τα κράτη του κόσμου, το ένα μετά το άλλο, και να ζήσει κι αυτό σαν άνθρωπο. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καταφέρει να βρεθεί σε 59 χώρε, να αντικρίσει καυτέ ερήμου, τροπικά δάση, παμπάλε πόλει, εξωτικά νησιά και πόσα ακόμα πράγματα που δε μία σχέση έχουν με τον παλιό του κόσμο. Στην πορεία όμω καταλαβαίνει πω η ανθρώπινη κοινωνία, μάλλον δεν είναι τόσο ιδανική όσο αρχικά νόμιζε, και πω οι άνθρωποι ίσω και να μην είναι τόσο ευτυχισμένοι. Ταυτόχρονα αρχίζει να νοσταλγεί το σπίτι του, ένα σπίτι που τελικά αποκτά μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε ταξίδι. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή οδηπορικό σε 59 διαφορετικά κράτη υπό τη μορφή μια ενιαία ιστορία. Περέχει πλήθο πληροφοριού για καθένα από αυτά, παρμένο από ταξίδια που έλαβα χώρα σε πραγματικό χρόνο και τόπο. Πάνω απ' όλα όμω, συνιστά μια μικρή κριτική σε ποικίλα Κοινωνικά ζητήματα, μία απάντηση στο τι θα πει τελικά σπίτι, ενώ ταυτόχρονα ενώ παράλληλα προσπαθεί να προβληματίσει για την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού, για το αν μπορεί να προκύψει ευτυχία μέσα από τα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξη και το κατά πόσο το μέτρημα των πραγμάτων καθιστάται υγιή προσέγγιση για την ικανοποίηση τη αληθινή επιθυμία. Α, επίση ο Γιούκη, ο αφηγητή, είναι πιγκουίνο και μάλιστα αυτοκρατορικό. Βάλα και εσύ το χεράκι σου εδώ να κάνουμε. Πάρ' το εδώ το χεράκι σου για να κάνουμε... Unboxing. Αυτό το βίντεο ταξιδιωτικό από όλα, από όλα, από όλα, έχει του πανερί. Θα τα πούμε απόψε να, στο live της Γογούς. Να. <laughs> <laughs> αυτά είναι κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Bye!